Μαγειρεύοντας με τον Βασίλη, συντροφιά με την άλλη τη είδα. Ναι. Καλώς ήρθες με τη συντροφιά σου, γιατί θα δώσει πολύ μεγάλη χαρά η συντροφιά σου. Εσύ τη δίνεις ούτως ή άλλως κάθε φορά. Σε πολύ κόσμο. Σε αρκετούς τηλεθεατές μας, μια και η συγκεκριμένη εταιρεία θα μας συντροφεύει εδώ καιρό. Οπότε θα έχετε κι εσείς να παίρνετε πολύ ωραία δώρα, χρήσιμα, νόστιμα και που βεβαίως θα σας διευκολύνουν πάρα πολύ στην κουζίνα. Σε έλεγα πριν για τα προϊόντα που έχει η εταιρεία Unilever που θα παίρνετε κι εσείς μέσα στα πακέτα των δώρων μας. Βεβαίως δεν μπόρεσα να τα πω όλα γιατί είναι πάρα πολλά. Α, και οι μουστάρδες, αυτή συγκεκριμένα και με μέλι. Αυτή που μας αρέσει, την τρώμε. Τα πουμαρό που σας τα έχω πει, στις συσκευασίες που ξέρετε, τα κνόρ, τα οποία κνόρ δεν είναι μόνο για να δίνουν γεύση μέσα στα φαγητά μας, αλλά υπάρχουν και σε σούπες και σε πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, ήθελα να δω πριν, γιατί το είδα τώρα στο φιλεράκι σου, πριν από σένα με τα λάδια. Είδα τα λάδια που ξέρω και δίπλα και ένα μπουκάλι που δεν ξέρω, αλλά διαβάζω ότι είναι αγουρέλαιο. Ωραίο. Ξέρεις τι είναι το αγουρέλαιο, έτσι. Δεν ξέρω. Αλίμονο, εσύ δεν θα ξέρεις. Να πούμε στον κόσμο τι είναι το αγουρέλαιο. Δεν είμαι ο ειδικός. Πολλοί δεν ξέρουν. Να σου πω κάτι. Και εγώ η αλήθεια είναι πως μέχρι σήμερα το πρωί το είχα λίγο μπερδεμένο στο μυαλό μου και πήρα ένα φίλο μου, τον Γιάννη Χρονάκη, στην Κρήτη που είναι ελαιοπαραγωγός, νομίζω. Με ελιές ασχολείται. Και του λέω: Γιάννη, σώσε με, πες μου ακριβώς τι είναι το αγουρέλαιο, μην κάνω γκάφα. Το αγουρέλαιο είναι ένα λάδι φρέσκο που παράγεται από ελιές που μαζεύονται περίπου Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη, ανάλογα με την περιοχή στην Ελλάδα, και πρέπει να πάνε οι ελιές αυστηρώς τη μέρα που μαζεύονται στο ελαιοτριβείο. Άντε βία-βία την άλλη μέρα. Είναι λάδι με έντονο πράσινο χρώμα, πικρό, όχι πικρό, υπόπικρη γεύση, να το πω σωστά, δηλαδή πικρό, δεν κακό, έχει μια γεύση έτσι, μια ωραία πικρίλα, μυρίζει χλωροφύλλη. Και είναι λάδι που κρατάει. Δεν μου πάνε να το πω από την Άλτη, θα λέω μόνο με αυτά γιατί μου αρέσει πολύ το αγουρέλαιο και έχω πάθος με το αγουρέλαιο. Και είναι λάδι που κρατάει λίγους μήνες. Καλό είναι να το βάζεις στο ψυγείο. Κοίτα εδώ τι ανακάλυψα. Εγώ δεν το ήξερα ότι η Άλτη του σοκολάδια έχει βγάλει και βάζει και μελιές. Δεν το ήξερα. Και να κάνεις σούπερ μακαρονάδες. Λοιπόν, σας έχουμε σούπερ δώρα εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε την ευκαιρία να δίνουμε κάθε φορά που θα βλέπετε τον Βασίλη. Θα παίρνετε, θα το θυμάστε και μόνοι σας. Να μας παίρνετε τηλέφωνο και να λέτε επειδή το mail είναι σήμερα με τα δώρα. Στο ελένη2@papakilfatv.gr λοιπόν. Πέτε τυχεροί, θα πάρουν προϊόντα της εταιρείας Unilever. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι φτιάχνουμε σήμερα, πάμε σήμερα να κάνουμε φτιάχνουμε ένα φρικασέ. Ναι. Παιδιά, ειλικρινά μου τρέχουν τα σάλια, έχουμε τσιμπήσει όλη φταίνια. Ναι, φάγαμε φταίνια. Πήγα χτένια. Στην κεντρική αγορά σήμερα. Και παιδιά, βρήκα τόσο φρέσκα που περπατούσαν πάνω στον πάγκο. Όταν λοιπόν είναι φρέσκο το θαλασσινό, δεν υπάρχει τίποτα ωραίο. Ό,τι και να είναι. Δεν είναι τίποτα πάνω. Ούτε λεμόνι. Εγώ δεν βάζω πουθενά λεμόνι. Δεν βάζει λεμόνι στα αυτά. Πουθενά, τα σκοτώνω. Δεν μπορώ, θέλω το λεμόνι. Και νευριάζω από αυτού που πα στι ταβέρνε και παίρνουν ένα λεμόνι και κάνουν αυτό το πράγμα. Και βάζουν λεμόνι παντού, πριν σε ρωτήσουν. Α, εσύ το θε σκέτο, σκέτο, που δεν βάζω ούτε σε ψάρι λεμόνι, πουθενά. Μ' αρέσει να μυρίζω θάλασσα. Καλά, λοιπόν, φεύγει η θάλασσα. Όση ώρα μασουλάς τα χτένια με το lime που σου έχω βάλει εδώ στην άκρη, εγώ ξεκινάω το φρικασέ. Έχω σοτάρι κρεμμυδάκια φρέσκα με Άλτις κλασικό, παρόλο που σήμερα θέλω να σας μιλήσω για το Άλτις το αγουρέλαιο. Όμως, επειδή καλό είναι να μην το μαγειρεύουμε το αγουρέλαιο, αλλά να το χρησιμοποιούμε ομώς σε σαλάτες ή στο τέλος των φαγητών, ξεκίνησα με μια τζουρίτσα με πάρα πολύ λίγο Άλτις κλασικό και στο τέλος θα λούσω το φαγητό με ομό λάδι. Εντάξει, κρεμμυδάκια που σοτάρονται. Δείτε τι κάνουμε. Μαρούλια, πλημμένα, στεγνωμένα και χοντροκομμένα. Τα βάζουμε μέσα στο τηγάνι, στην κατσαρόλα. Εντάξει, παιδιά. Και τα αφήνουμε με λίγο νεράκι, θα ρίξω μέσα ελάχιστο νεράκι, να αχνιστούνε. Θα βάλω το καπάκι από πάνω. Πώς ανοίγουν μόνα τους αυτά, ε. Και μόλις κάνε και κάνουν κλακ και ανοίγουν, είναι έτσι, και έτοιμα. Δεν θέλουν πολύ παραπάνω. Ίσα ίσα να ανοίξουν. Αν τα ψήσεις μετά αυτά κάνουν, σκληραίνουνε. Λοιπόν, αφήνω τα μαρούλια να μαραθούνε με λίγο νεράκι, πάρα πολύ λίγο, έτσι. Πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δεν έχουμε κόσμο σήμερα να φάει τα χτένια. Θα χρειώσουν. Πού είναι ο Θοδωράκης μου που μόλις θα τα βλέπε θα κλαίγε τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, μαρούλια μέσα στην τηγάνα τη μεγάλη, σκεπασμένη με το γυάλινο καπάκι, για να μαραθούνε. Μέχρι να μαραθούνε, σας δείχνω τη φρουτοσαλάτα υπερπαραγωγή. Τι είναι αυτό. Όταν κάνω ψαρικά στο σπίτι μου, δεν κάνω ποτέ μετά γλυκό. Αφενός γιατί όλοι οι φίλοι μου θα φέρουν 25 τούρτες και 2 προφιτερόλ και 7 μιλφέιγ. Οπότε εγώ πάντα κάνω μια μεγάλη φρουτοσαλάτα όταν έχω ψάρι στο σπίτι. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι να μαραθεί το μαρούλι, για να κερδίσω χρόνο, σας δείχνω τη φρουτοσαλάτα. Πήγα σήμερα στην κεντρική αγορά και πήρα ακτινίδιο, πήρα μάγκο, πήρα πορτοκάλι, πήρα ροζ grapefruit, πήρα μήλο και βλέπετε και φράουλες. Το ξέρω, δεν είναι η εποχή της φράουλας, όμως δεν σας κρύβω ότι επειδή λατρεύω τις φράουλες, όταν τις βρω στον Μανάβη και δεν κάνουν 9 και 11 ευρώ και κάνουν 2,90 όπως σήμερα, χτύπησα 2 κουπάκια φράουλες. Δεν είναι η εποχή τους, είναι πολύ νωρίς ακόμα, όμως δεν άντεξα, μου αρέσουν πάρα πολύ φράουλες. Λοιπόν, η φρουτοσαλάτα είναι πάρα πολύ ωραία
Αλλά εγώ θα την κάνω ακόμα πιο ωραία με ένα μικρό κολπάκι. Μέσα σε ένα μπολάκι βάζω μέλι. Αν θέλετε τώρα να κάνετε κάτι πιο μουράτο, ρε παιδί μου, και έτσι να τη σερβίρετε, μια χαρά είναι. Και αν ρίξετε πάντο και 7 μπάλες παγωτό, είναι ακόμα πιο ωραία. Εγώ όμως τι κάνω σπίτι μου, βάζω μέλι, βάζω λίγο ούζο, ένα σφινάκι, δεν χρειάζεται πολύ, πάρα πολύ λίγο έτσι. Βάζω λίγο λάιμ ή λεμόνι, το ίδιο είναι σχεδόν. Βάζω λίγη κανέλα και φτιάχνω μια μικρή σαλτσούλα, ανακατεύω όλα αυτά τα υλικά μαζί. Και φτιάχνω μια μαρινάδα. Το μαρούλι έχει πέσει, είναι έτοιμο να συνεχίσω το φρικασέ. Και δείτε το κολπάκι, περιχύνω την φρουτοσαλάτα με αυτό το μελένιο, λεμονάτο και ουζάτο σιρόπι. Και αν δοκιμάσετε αυτή τη φρουτοσαλάτα μετά από ψάρι ειδικά, θα πάθετε πλάκα. Τώρα και ένα αρνί να φάτε και να τη φάτε μετά, δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Αλλά εγώ έχω αιμονή με το ψάρι, θέλω πάντα μετά ξινό φρούτο. Από πάνω βάζω λίγη κανέλα. Και μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ να ρίχνω από πάνω λίγες κορφούλες δυόσμου. Πολύ, μ' αρέσει και εμένα. Μ' αρέσει και να, να το μασάω το δυόσμο. Είναι light, δεν παχαίνει πολύ. Ενώ έχει κάτι, έχει... εκτός από το ούζο, τι άλλο έβαλες και μυρίζει. Έβαλα μέλι. Να ξέρεις κάτι. Κάνει εδώ μέσα, βάλτε το δαχτυλό σου και δοκίμασε τη σάλτσα. Θα το δοκιμάσω βάζοντας μαζί και... Μπράβο, πράσινο μήλο. Ένα πράσινο μήλο. Έχει lime, έχει μέλι και έχει και λίγο ούζο και λίγη κανέλα. Lime. Ναι. Άμα σου λέω τώρα εγώ. Είναι... Ο λάιμ το ξέρει καθόλου, το βάλε. Όχι, αλλά μπορεί να βάλει λίγο ξύσμα από πάνω. Το σκέφτηκα το πρωί, αλλά βαρέθηκα, σου πω την αλήθεια. Ωραία, δεν είναι. Τέλεια, έτσι. Ωραία, πάμε. Το γλυκό τέλειωσε. Μαρούλια μαραμένα. Έχουν αχνηστεί τα μαρούλια μας, εντάξει. Δείτε, έχουν βγάλει και λίγο νεράκι. Το βοηθήσαμε κι εμείς με το λίγο που ρίξαμε μέσα. Ανακατεύουμε απαλά τα κρεμμύδια μαζί με το μαρούλι. Και για όσους δεν τρώνε κρέας, έχω βράσει 3 πακέτα μακαρόνια και έχω φτιάξει 3,5 κιλά κιμά με ντομάτα για να φάτε μακαρονάδα με ντομάτα, με κιμά μετά, εντάξει. Γιατί κάποιοι μου είπανε, τι θα φάμε ψάρι σήμερα, και λέω, καλά, σε έχω κάνει και κιμά, μη στεναχωριέστε. Μ' αρέσει που τους σκέφτεσαι όλους. Ωραία. Πεσκανδρίτσες. Πήγα σήμερα στην αγορά να βρω φτηνό ψάρι για να κάνω το φαγητό μας σήμερα. Mm. Βρήκα πάρα πολλά ψάρια, ερωτεύτηκα στις πεσκανδρίτσες. Δεν είναι πολύ φτηνές. Αυτές εδώ πέρα οι μεσαίες έχουν 12 ευρώ το κιλό. Εντάξει, δεν είναι πανάκριβες. Όμως θεωρώ ότι μπορείς να αγοράσεις 4 πεσκανδρίτσες, 1 κιλό, 1,200, να δώσεις 15 ευρώ. Μια φορά το μήνα είναι από τα ρότερα ψάρια που έχουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Mm. Βάζουμε τις πεσκανδρίτσες πάνω από τα μαρούλια που αχνίζονται. Αυτό τώρα το λέω εγώ φρικασέ. Δεν είναι ακριβώς φρικασέ, είναι τύπου φρικασέ. Ξέρετε, έτσι. Ωραία, βάζουμε τις πεσκανδρίτσες από πάνω. Βρήκα και δύο ουρίτσες τελευταίες που είχε πάνω στον πάγκο ψαράς και είπα να μου τις δώσει. Ρίχνουμε από πάνω μπόλικο μάραθο. Ξέρεις τι θέλω, κάπου να βγάλω έξω τα όστρακα. Για τα όστρακα, θα βγάλω μια πιατέλα. Να τα. Έλα, baby. Βάζουμε μάραθο, το φαγητό παιδιά τελειώνει σε δευτερόλεπτα, έτσι. Χοντροκόπο μάραθο, το ρίχνω από πάνω, το βάζω έτσι γύρω γύρω. Okay. Και έχουμε λίγο ελαιόλαδο Altis κλασικό. Έχω πεσκανδρίτσες, μαρούλι, κρεμμυδάκι φρέσκο. Έχω μάραθο, τα έχω βάλει όλα. Βάζω πιπεράκι. Ουσιαστικά θα χνήσουμε τα ψάρια πάνω από ένα στρώμα μαρουλιών και μάραθου. Αλάτι μπόλικο. Καπακώνουμε. Και αφήνουμε το φαγητό σε μέτρια φωτιά. Εγώ το βάζω στο 4 με μέγιστο το 6 για 15 περίπου λεπτά να χνηστούν τα ψάρια. Εύκολα μέχρι εδώ, έτσι. Μαρούλι, πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν, δείτε, σε 15 περίπου λεπτά το φαγητό έχω βάλει αλουμινόχαρτο γιατί το καπάκι το ξέχασα στο σπίτι μου, δεν το έφερα από τη γάστρα. Σε 15 περίπου λεπτά το φαγητό είναι αυτό εδώ. Είναι εντάξει, είναι φρικασέ, δεν είναι τηλεοπτικά πολύ όμορφο, όμως είναι τόσο νόστιμο. Εγώ το δοκίμασα, είναι φανταστικό. Η Ελένη έχει τσιμπήσει ψάρι και μαρούλι. Το χαϊδεύουμε το φαγητό φανταστικό. Αυτό. Δεν το ανακατεύουμε. Εντάξει. Και πάμε τώρα να δέσουμε ελαφρώς το ζουμάκι. Δεν θα κάνουμε αυγολέμονο, θα κάνουμε αλευρολέμονο. Βάζω χυμό από 2 ή 3 λεμόνια μέσα σε ένα μπολάκι. Βάζω μέσα μία γεμάτη κουταλιά. Γεμάτη, γιατί εγώ έχω μπόλικο ζουμάκι στη μεγάλη κατσαρόλα. Εσείς θα βάλετε κοφτή. Βάζω αλευράκι με λεμόνι μαζί, τα ανακατεύω. Και έχετε έτσι έναν εύκολο τρόπο να λεμονοδέσετε. Τι είπα πάλι. Να λεμονοδέσετε από το λεμονόδασο. Κοιτά. Ακόμα καλύτερο, το πας πιο πέρα, εσύ πρόσχε. Λεμονοδέσαι. Λεμονοδένα το λεμονόδασο, τέλειο. Λοιπόν, και δένετε λίγο, εάν θέλετε, το φαγητό με λίγο αλευρολέμονο, κουνάτε απαλά και σερβίρετε. Έχει σημασία το σερβίρισμα, γιατί σήμερα στο φαγητό αυτό που είναι φτωχό από λάδι μες στην κατσαρόλα, θα βάλουμε ομό αγουρέλαιο από πάνω. Εντάξει, κουνάτε απαλά την κατσαρόλα, δένει λίγο το ζουμάκι.
και πάμε να σερβίρουμε. Παράλληλα, έχω φτιάξει το ίδιο φαγητό ακριβώς και με σολομό, γιατί κάποιες κυρίες θα με ρωτήσουν στο Twitter, μπορούμε να το κάνουμε με σολομό. Βουαλά, είναι έτοιμο, γίνεται και με σολομό, πολύ πιο φτηνό, εξίσου νόστιμο. Εντάξει, το βλέπετε, έχω κάνει να το δείτε για να με πιστεύετε, γιατί μετά θα μου λέτε ότι θα γίνει σίγουρα καλό, πώς θα γίνει κτλ. Πάμε να σερβίρουμε. Πιατέλα. Τη βάζω εδώ. Ελένη, κρατάς λίγο, σε παρακαλώ. Κρατάς εδώ, να βγάλω μια πεσκαντρίτσα για να ρίξουμε και λίγο λάδι από πάνω. Να βγάλουμε αυτήνα. Αυτή εδώ. Παιδιά, πραγματικά, σήμερα η αγορά ήταν τόσο φορτωμένη, ρε παιδί μου, καμιά φορά πας και είναι τόσο όμορφη πάγη. Σήμερα δεν ήξερα τι να πρωτοπάρω, πραγματικά, ε. Ήμουν έτοιμος να σου πάρω και μύδια, λέω, άντε κρατηθώ. Όχι, αφού πήρες τα όσβρακα τώρα. Και γι' αυτό σκέφτηκα την υπερβολή, αλλά δεν μπορούσα να κρατηθώ, παιδιά. Είχε κάτι καβούρια, μα κάτι καβούρια τόσο ωραία. Σε τι τιμές τα είδες αυτά? Ποια, τα μύδια, 2,90. Τα καβούρια που μου αρέσαν ήταν λίγο ακριβά και ήταν σκοτίας. Αλλά ήταν πραγματικά αυτά που έχουν, είναι ψωμωμένα και είναι το κάτι άλλο μέσα. Τι άλλο, πρώτα με, δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις, εκεί που ήσουν στα. Τα είδε το πρωί, τώρα τα ξέχασα. Θαλασσινά. Δεν θυμάμαι. Θύμισε μου. Οι μπακαλιάροι είχαν 30 ευρώ το κιλό. Φρούτο. Είναι μάγκο. Δυστυχώς δεν μου πέτυχε, ήταν λίγο αγουρούτσικο. Mm. Αλλά μαζί με το σιροπάκι μια χαρά. Βασικά αυτό το σιρόπι, το μέλι, λάιμ, κανέλα και ούζο, ντύνει τα φρούτα τα χειμωνιάτικα. Όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν τη γοητεία των ανοιξιάτικων φρούτων, πώς είναι τα κεράσια, τις φράουλες, τα πεπόνια. Ακριβώς. Με παρκούδια, πεπόνια. Έχω βάλει ανανά εδώ πέρα, έχω βάλει μάγκο και έχω βάλει και το ροζ grapefruit που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τρελαίνομαι για ροζ grapefruit. Μπορείς να δοκιμάσεις αν θες. Είναι, δεν είναι καθόλου πικρό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, τελειώνουμε τη συνταγή μας σήμερα. Πεσκανδρίτσα με λίγο μάραθο από πάνω και ρίχνω αγουρέλαιο, γιατί το αγουρέλαιο πρέπει να το τρώτε ομό. Εντάξει, ξεκίνησα το φαγητό φτωχό-φτωχό, με πάρα πολύ λίγο, μια τζουρίτσα Altis κλασικό και από πάνω βάζω αγουρέλαιο. Και λίγο πάνω στο ψαράκι να γυαλίσει. Και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι.